Αυτό το σπάνιο μεγάλο καλαμάρι ξεβράστηκε πριν από λίγες μέρες σε παραλία στην περιοχή Κόκκινη Χάνη. Έχει συνολικό μήκος ένα περίπου μέτρο, ενώ συχνά συναντάται σε μεγάλα βάθη που ξεπερνούν ακόμη και τα 1000 μέτρα. Η συγκεκριμένη περισυλλογή έγινε μετά από τηλεφώνημα πολίτη, ο οποίος τηλεφώνησε στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Ενημερωθήκαμε και πήγαμε να αξιολογήσουμε την κατάσταση. Βρήκαμε όντως το καλαμάρι, αυτό είχε ξεβραστεί στην ακτή. Ήταν ένα μεγάλο άτομο θηλυκό. Το είδος λέγεται Tontarodes agitatus. Δεν είναι το κοινό καλαμάρι που ζει στη Μεσόγειο, παρόλο που είναι επίσης ένα γηγενές είδος. Απλά είναι ένα είδος που συνήθως βρίσκεται στα πιο βαθιά νερά, οπότε δεν το συναντάμε τόσο συχνά. Πρόκειται για το είδος Tontarodes agitatus, το οποίο ξαπλώνεται στο Ανατολικό Ατλαντικό και τη Μεσόγειο, όπως μας ανέφερε ο ερευνητής Θάνος Νταϊλιάνης. Το μήκος του μανδύα που μετράμε εμείς, που είναι και το σταθερό μήκος, ήταν 50 εκατοστά, μισό μέτρο. Όλο μαζί το καλαμάρι, μαζί με τους βραχίωνες κτλ. Ήταν περίπου ένα μέτρο. Ήταν ένα συνήθιστο έβριμα και γενικά δεχόμαστε αρκετά συχνά επικοινωνία πολιτών για τέτοια συνήθιστα ευρήματα. Το θηλυκό καλαμάρι, το οποίο όπως εκτιμάται ολοκλήρωσε τον κύκλο αναπαραγωγής του και βρέθηκε εξασθενημένο στην ακτή, μεταφέρθηκε σε εργαστήρια του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛΚΕΘΕ, όπου και συντηρείται. Πιθανόν το συγκεκριμένο να είχε πρόσφατα αναπαραχθεί και να ξεβράστηκε στη θάλασσα εξασθενημένο μετά την αναπαραγωγή. Το κρατήσαμε στην κατάψυξη γιατί θα χρησιμέψει για μελέτες. Πρέπει να σας πω ότι το ΕΛΚΕΘΕ πραγματοποιεί μελέτες για πάρα πολλούς οργανισμούς, σε όλα τα επίπεδα οργανισμών, από μικρόβια μέχρι θηλαστικά. Φυσικά υπάρχουν ερευνητές οι οποίοι ασχολούνται με κεφαλόποδα. Οπότε το συγκεκριμένο δείγμα θα συμπληρώσει μελέτες του είδους στα ελληνικά νερά. Σύμφωνα με τον κύριο Νταϊλιάνη, οι κριτικές ακτές αποτελούν πεδίο αναπαραγωγής καλαμαριών την περίοδο αυτή, με τις εικόνες με τα αυγά να εντυπωσιάζουν. Σαν καταδιόμενοι επιστήμονες, μπορεί να μην βλέπουμε τα ίδια τα καλαμάρια. Αλλά συχνά αυτή την εποχή κυρίως συναντάμε τα αυγά τους, τα οποία είναι εντυπωσιακά, μοιάζουν με τσαπιά, τα εναποθέτουν πάνω σε σταθερές κατασκευές ή σε βραχάκια συνήθως. Και από αυτή την εποχή τώρα του χειμώνα μέχρι και την άνοιξη αυθονούν.